Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι κάτοικοι της Κρήτης, καθώς τις επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού ευνοεί τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, το Σάββατο αναμένεται οι άνεμοι να φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα, Σάββατο, αναμένεται ότι από πλευράς καιρικών συνδικών θα έχουμε ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων. Οι δυτικοί άνεμοι και πάλι το πρωί θα κυμαίνονται στα 3 με 4 μποφόρ, αργότερα όμως και πάλι αναμένεται η ίσχυσή τους, περισσότερο αυτή τη φορά μάλλον προς νότιες περιοχές. Δηλαδή στα νότια των Χαλίων, ενδεχόμενα το μεσημέρι και πάλι, βλέποντας τον ανέμο να φτάσει τα 5, να κορυφώσει ίσως και 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα, με τις ελάχιστες να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες τιμές και πάλι γύρω στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Και πάλι αναμένεται ότι θα δούμε μία μικροενίσχυσή τους, ευτυχώς όμως δεν φαίνεται να είναι τόσο μεγάλη. Και η θερμοκρασία θα είναι λίγο υψηλότερη, οι ελάχιστες τιμές θα ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου, πιο ευχάριστη δηλαδή η μέρα, με τις μέγιστες να φτάνουν προς τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Δεν αποκλείεται κατά τόπους, κυρίως όμως στην ενδοχώρα, να δούμε λίγο και υψηλότερες τιμές. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή στα επίπεδα της Κυριακής. Από Τρίτη όμως επανέρχονται και πάλι και οι δυτικοί. Στο Ηράκλειο έφτασε το ένα από τα 2 ελικόπτερα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες εναέρειας πυρόσβεσης στο νησί για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Ο λόγος για ένα ελικόπτερο Mi-8 μεσαίου τύπου που βρίσκεται στο Ηράκλειο, ενώ στα Χανιά αναμένεται να έρθει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για εκτάσεις που κάηκαν από εμπρισμό από πρόθεση ή από αμέλεια, προβλέπονται βαρύτατες κυρώσεις για τους εμπριστές, όπως αυτόφορη διαδικασία, ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή, διακοπή εξισωτικής αποζημίωσης καθώς και διοικητικό πρόστιμο. Η πυροσβεστική υπηρεσία καλεί τους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά να καλέσουν στον αριθμό κλήσης 199.